Τράβηξαν χειρόφερονο προειδοποιητικά θέλοντα με αυτόν τον τρόπο να στείλουν με τη σειρά του ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση πω αν δεν εισακουστούν το καλοκαίρι θα είναι θερμό αγωνιστικά. Οι ιδιοκτήτε ταξί και στο Ηράκλειο ορθώνουν ανάστημα απέναντι στην τροπολογία του Υπουργείου Τουρισμού που, όπω οι ίδιοι σημειώνουν με έμφαση, ουσιαστικά ξεπουλά το μεταφορικό του έργο και αφήνει ανεξέλεγκτες τις εταιρείε εκμισθωμένων επιβατικών ιδιωτική χρήση. Η σημερινή κινητοποίηση βασίζεται και στην μεγάλη ανησυχία μας σε ένα νομοσχέδιο, σε μια τροπολογία το οποίο, η οποία εισάγει ως νομοθετικό έργο η υπουργό η κυρία Κεφαλογιάννη, η Όλγα η οποία έρχεται, είναι μια τροπολογία κατάπτυστη μια τροπολογία η οποία μόνο ντροπολογία τροπολογία μπορώ να τη χαρακτηρίσω εγώ όταν τα όργανα ελέγχου τα οποία καλούνται να διασφαλίσουν την ποιότητα αλλά και την κοινωνική δικαιοσύνη στην αγορά τούτο το νομοθέτημα προσπαθεί να το τους απορριθμίσει και συγκεκριμένα συμφέροντα πλέον που κρύβονται πίσω από κάθε πολιτική κίνηση επιδιώκουν να απελευθερώσουν πλήρως το μεταφορικό έργο περιγράφοντα ένα σκηνικό απόλυτη ασυδοσία που τα τελευταία ειδικά χρόνια κορυφώνεται στη διάρκεια τη τουριστική σεζόν, οι ιδιοκτήτε ταξί εξέφρασαν το φόβο του πω με την νέα αυτή τροπολογία η κατάσταση θα φτάσει στο απροχώρητο και θα αποτελέσει την ταφόπλακα για τον κλάδο. Εξηγούν δηλαδή πω αν ήδη τα πειρατικά ταξί υποκλέπτουν το έργο του χωρί οι ελεγκτικέ αρχέ να μπορούν ουσιαστικά να βάλουν φρένο, αν και εφόσον αυτή ψηφιστεί, ο κλάδο θα μετατραπεί σε ξέφραγο αμπέλι προσπαθήσω να σας μιλήσω με παραδείγματα. Όταν αυτή τη στιγμή ξενοδοχεία καλούν για τοπικές κούρσες, για διαδρομές προς το αεροδρόμιο και αντί να καλέσουν το ταξίδι ω όφυλαν, καλούν τέτοια οχήματα τα οποία συνεργάζονται με μίζες πίσω από το τραπέζι, με, 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 παραοικονομία, με φοροδιαφυγή και μέσω εκεί χρησιμοποιούν τέτοια οχήματα για να κάνουν αυτές τις διαδρομές, ξεκινάμε από εκεί, ξεκινάει ένα, ένα πρόβλημα από εκεί. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η αδειοδότηση αυτών των οχημάτων γίνεται πάρα πολύ απλά. Έχει ευθύνη ο ΕΟΤ, έχει ευθύνη το Υπουργείο Τουρισμού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αφήνουν αυτά τα οχήματα να κατακλείσουν την αγορά και να πραγματικά να αλλοιώσουν πλήρω τη μορφή του μεταφορικού έργου που ασκείται. Και εμεί δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, όπω το δηλώνουμε και στι ανακοινώσει μα. Θα πράξουμε τα πάντα, θα κινηθούμε ακόμα και νομικά. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τι συζητήσει μα με τη δικηγόρο μα και θα κινηθούμε μέχρι, μέχρι τέλου. Οι αντιδράσει είναι έντονε σε πανελλαδικό επίπεδο με ευθείε βολέ κατά τη κυβέρνηση που επιχειρεί, όπω οι ιδιοκτήτε ταξί υπογραμμίζουν, σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία να απαγορεύσει δια νόμου τον έλεγχο που συνταγματικά έχουν δικαίωμα να ασκούν οι ελεγκτικέ αρχέ τόσο στου οδηγού των συγκεκριμένων οχημάτων, όσο και στου μεταφερόμενου επιβάτε. Στο ίδιο μήκο κύματο και ο κλάδο στο Ηράκλειο που ξεκαθαρίζει πω ακόμη και εν μέσω τουριστική σεζόν δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα.